Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Από τα τέλη Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν τελικά οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, προαπαιτούμενο των δανειστών για να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Η αγορά εκφράζει φόβους πως αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση των τιμών στα ακίνητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, όπως αποκάλυψε χτες η Τράπεζα της Ελλάδος, περιμένουμε τα τέλη Νοεμβρίου να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δεν περιμένουμε κάτι μαζικό τουλάχιστον στην αρχή. Είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει πιλωτικά μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα είναι λίγα επιλεγμένα, στοχευμένα ακίνητα που θα βγουν σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό και αυτό είναι ξεκάθαρο προκειμένου να μην υπάρχουν και κοινωνικές αναταραχές. Θα είναι ακίνητα μεγάλης αξίας και τα ακίνητα τα οποία ανήκουν σε λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ούτως ώστε και να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά και να μην υπάρχει θέμα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να βγει στο σφύρι ένα ακίνητο της τάξης των 300, 400, 500 τετραγωνικών μέτρων σε μια ακριβή περιοχή, σε ένα δημοφιλές τουριστικό νησί, και εντελώς διαφορετικό να βγει ένα. Ακριβώς. Οπότε δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Υπάρχει ούτως ή άλλως ένα μορατόριο, ένα άτυπο μορατόριο ανάμεσα στις τράπεζες και την κυβέρνηση για την προστασία τις πρώτες κατοικίες, ουσιαστικά να μην βγουν στο σπυρί σπίτια κάτω από 300.000 ευρώ, τουλάχιστον στην αρχή. Βέβαια, οι πιέσεις που υπάρχουν από τους δανειστές είναι ισχυρές. Είναι πιέσεις που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του κομμάτου των κόκκινων δανείων, που έχουν πάρα πολλά πλέον οι ελληνικές τράπεζες, και γι' αυτό έχει αξία και η τοποθέτηση που έκανε και σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο κ. Καραμούζης, ο οποίος είπε ναι, ότι πρέπει να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια και πρέπει να γίνει γρήγορα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με σχέδιο. Ουσιαστικά θέλουν και οι ελληνικές τράπεζες να αποφύγουν αυτό που ονομάζεται αγγλικά fire sale, να βγάλουν δηλαδή μαζικά ακίνητα στο σφυρί, να προκαλέσουν. Δηλαδή δεν θέλουν. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να βγουν κάποια στιγμή 10-15.000 ακίνητα ταυτόχρονα στην αγορά. Αυτό θα σημαίνει, όπως πολύ σωστά είπες, μεγάλη πτώση των τιμών. Ούτως ή άλλως περιμένουμε ότι θα υπάρχει μια πίεση καθώς θα βγουν σπίτια από τους πληστηριασμούς, αλλά άλλο να είναι μια πτώση της τάξης του 3, του 5. Βαριά του 10% σε κάποιες περιπτώσεις, και άλλο να πάμε με μαζικές πωλήσεις και να φέρουμε ένα σοκ της τάξης του 15-20% στην αγορά, το οποίο δεν βοηθάει και κανέναν. Γιατί αυτό θα προκαλέσει ακόμα ένα γύρο νέων επισφαλιών, καθώς πλέον οι τιμές έχουν πέσει τόσο πολύ που υπάρχουν πολλοί που θα λένε ότι δεν με συμφέρει να πληρώσω το δάνειό μου, μπορώ με τα ίδια χρήματα να αγοράσω ένα πολύ καλύτερο σπίτι. Άρα, για να το συνοψίσουμε, ναι, ξεκινάνε από τέλη Νοεμβρίου, ξεκινάνε με δειλά βήματα, όχι κάτι το οποίο θα προκαλέσει σοκ στην αγορά, όμως σίγουρα από το 2018 θα δούμε πολύ μεγαλύτερη προσφορά ακινήτων σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και κακά τα ψέματα, όσαν θα τελειώσουν αυτά των στρατηγικών κακοπληρωτών, θα δούμε να μπαίνει και το μαχαίρι στο κόκαλο, θα δούμε να βγαίνει το σφυρί μικρότερα ακίνητα. Σίγουρα όμως οι τράπεζες δεν θέλουν να πειράξουν την πρώτη κατοικία.